πρωθυπουργός ο ίδιος. Μα είναι δουλειά του. Είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρέπει να διατάξει ο ίδιος ο πρωθυπουργός πώς κάνει διαγγέλματα για τα lockdown, πώς κάνει διαγγέλματα για τα εμβόλια, πώς κάνει διάγγελμα για το ένα και για το άλλο, πώς κάνει διάγγελμα και τηλεργασίες για τις τσικουδιές. Τώρα χρειάζεται και λίγο μυαλό βεβαίως. Όταν βγαίνεις και απευθύνεσαι σε μαθητές δημοτικού 11 ετών και τους λες ρε παλικάρια, μην το ρίξετε και στις τσικουδιές. Εκεί αντιλαμβάνεσαι, ακούστε τώρα, εγώ βλέπετε. Δεν είμαι προκατηλημένος. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Αλλά δεν μπορώ να μιλάω τώρα. Πάω από την τσικουδιά, ο άλλος. Κυρία Παραδείσου, έλεος. Μίλησε για τα οικογενειακά γλέντια μπροστά στους μαθητές. Μετά είπε για τη Ρακή και μετά. Τώρα, γιατί το δικαιολογείτε τώρα. Γιατί το δικαιολογείτε. Όχι, λέει, γιατί μίλησε για την Κρήτη, λέει που εσείς κάνετε. Ποιος θα πει τσικουδιά, τα παιδιά 11 ετών. Ή πιωμένος ήτο, ή δεν είναι αλαφροίσκιωτος, ή δεν είναι στα καλά του. Τι άλλο να πω δηλαδή. Ή δεν είχε πιει καφέ το πρωί. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή λέγαμε για τον άλλον, τον ανεπρόκοπο, τον αριστερό, τον κοντόχοντρο, τον κακομουτσουνιασμένο, τον κακοσυμμένο, τον αγραβάτωτο. Του είχαμε αλλάξει τα πετρέλαια. Του είχαμε πει τα πάντα και τι δεν του είχαμε πει. Τώρα μην φτάσουμε στο σημείο να γυρίσουμε το 2012 στην εποχή του Γεωργάκη Παπανδρέου με τον ποδήλατο και την αλυσίδα που πήγε να την αλλάξει εν κινήσει, το έχω ξαναπεί αυτό. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Δηλαδή ένας πρωθυπουργός σωστός σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να υπάρξει μετά την μεταπολίτευση. Ο ένας είναι μπανταβός, ο άλλος είναι αλαφροίσκιωτος, ο άλλος παραλλάξει την αλυσίδα, ο άλλος παρανέβει τον ανήφορο. Ο άλλος δεν δίνεται καλά, μας ξεφτυλίζει στα πέρατα της γης. Η άλλη πάει με το ξόβιζο στο Κινέζο πρόεδρο, λες και είναι ντυμένη καμπαρετζού. Μα τώρα να σας πω κάτι, έχει φρίξει ο κόσμος. Κι όμως, ξέρετε για ποια λέω, κι όμως, τους ψηφίζουμε. Η άλλη με το σανδάλι έχει κολλήσει πάνω της από την μπίχλα, ας πούμε. Μα για όνομα του Θεού δηλαδή. Δεν υπάρχει αισθητική σε αυτόν τον τόπο. Ένας πολιτικός πρέπει να έχει και αισθητική. Και όχι μόνο αυτός, και οι άνθρωποι που τον συνοδεύουν, κυρία Παραδείς. Συγγνώμη, Στέφανε, σήμερα δεν σου άρεσε ότι η επικοινωνία που είχε με το διαδίκτυο, με τους Έλληνες του εξωτερικού, που τους είπε ότι δημιουργώ τις προϋποθέσεις για να έρθετε επιτέλους στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα. Και ξέρετε τι κάνανε από πίσω όταν έκλεισε το δίκτυο. Τι έκανε. Το μουτζώνανε. Πάρτα, σαν το Μαυραγαλούρο. Αυτά του κάνανε. Και που ξέρεις τι κάνανε. Που ξέρω, το μαντεύω. Το ξέρω γιατί μιλάω με Έλληνες του εξωτερικού. Ναι. Μητσοτάκης λέει. Είσαι με τα καλά. Άντε, πάρτα. Έτσι, όπως κάνανε στο Μαύρο Καλούρο. Συγγνώμη, είχε σκεφτεί κάποιος άλλος πρωθυπουργός, είχε βάλει πακέτο δηλαδή για τους Έλληνες του εξωτερικού. Όχι. Σιγά την πρωτοτυπία. Θα μιλήσω με τους Έλληνες του εξωτερικού. Για 7 χρόνια λέει 50% φορολογία, γιατί ναι, δεν είναι. Ναι. Να, για ρωτήστε αυτούς τους ανθρώπους τι περικοπές έχουν στις συντάξεις τους. Για ρωτήστε τους πώς τις συντάξεις παίρνουν. Πόσο πήγαν οι συντάξεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Και ρωτήστε αυτούς τους ανθρώπους και μιλήστε μαζί τους. Εμείς που μιλάμε μαζί τους και δεν κάνουμε στημένες παρουσιάσεις. Ήταν στημένη παρουσίαση, λες. Βεβαίως στημένη είναι. Στημένη. Όπως στημένη ήταν και με το παιδάκι το οποίο ευχαριστούσε τον Πρωθυπουργό. Όπως στημένη ήταν και το σημερινό. Όπως στημένες είναι και τηλεδιασκέψεις. Μην πω ότι χαρτιλικώνονται και γονείς για να παίρνουν μέρος σε αυτές τις παροδίες. Σε αυτές τις κωμωδίες. Σε αυτές τις πληρωμένες παραστάσεις. Εντάξει, έχω ακούσει ανθρώπους να λένε και θετικά σχόλια για τον Πρωθυπουργό, για ότι είναι η κυρία Κεραμέως τώρα ή την κυρία Ζαχαράκη ή με άλλους υπουργούς. Τι λένε θετικά σχόλια για την κυρία Ζαχαράκη και την κυρία Κεραμέως. Ναι, ότι επιτέλους είναι. Αν ακούσετε τα πινελίκια που ρίχνουν οι γονείς κάθε μέρα που πάνε να μπουν στο διαδίκτυο, κυρία Παραδείσου, για να κάνουν τα παιδιά τους μαθήματα, θα καταλάβετε τι λένε για την κυρία Κεραμέως και την κυρία Ζαχαράκη. Το τι πινελίκι ακούω εντός εισαγωγικών πινελίκι δεν λέγεται. Αφήστε το. Ξέρω από το σπίτι μου και από σπίτια συγγενικών οικογενειών. Πετάνε τα βιβλία από τα τραπέζια.